Σήμερα κατάλαβα ότι μπορώ να βγάλω το ηγέτη από τη βάση του και ο κόσμος μου έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Χιλιάδες από εσάς με ρωτάτε καθημερινά πώς έγινα δασκάλα και γιατί έγινα δασκάλα γλωσσών. Αυτό το βίντεο είναι για σας. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα γινόμουν δασκάλα, όχι μόνο γιατί ήθελα να κάνω άλλα επαγγέλματα, αλλά και γιατί δεν πίστευα ότι είχα την υπομονή ή τις άλλες δεξιότητες που θεωρούσα ότι έπρεπε να έχει ένας δάσκαλος. Επίσης πίστευα ότι πρέπει να τρως πολλά μήλα. Και εγώ γενικά δεν τρώω μήλα. Όπως είπα λοιπόν, ήθελα να κάνω άλλα επαγγέλματα, είχα άλλες βλέψεις για τον μελλοντικό μου εαυτό. Αλλά δεν ακολούθησα καμία από αυτές τις βλέψεις και όταν μετακόμισα εδώ στη Σκωτία έπρεπε να βρω μια δουλειά, οπότε άρχισα να έχω κανονικές δουλειές. Πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι προτιμώ να τρώω πρόκειες για πρωινό παρά να έχω κάποιον μάνατζερ πάνω από το κεφάλι μου να μου λέει τι να κάνω. Αποφάσισα ότι ο δρόμος για εμένα ήταν το self-employment. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω τι ήταν αυτό που ήθελα να κάνω και αυτή η αναζήτηση συνέπεσε με την επιθυμία μου να βελτιώσω τις γλώσσες μου, τα ρώσικά μου και τα γερμανικά μου. Τυχαία, έπεσα σε μια ιστοσελίδα στην οποία μπορούσες να κάνεις ανταλλαγή γλωσσών. Στην ίδια ιστοσελίδα μπορούσες να γίνεις δάσκαλος. Το πρώτο μου side hustle, σκέφτηκα συγκινημένη, και αυτή είναι η ιστορία του πώς έγινα δασκάλα. Γεια σας! Ούτε καν. Με βλέπετε τώρα που έχω τρομερή αυτοπεποίθηση, αλλά όταν ξεκίνησα δεν είχα ιδέα τι έκανα και στα πρώτα μαθήματα αισθανόμουν και ένα πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Εγώ θα σε βοηθήσω, μαθητή, να βελτιώσεις τις γλωσσικές σου ικανότητες. Πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι η δουλειά μου δεν είναι να σώσω τους μαθητές μου, αλλά να τους ενθαρρύνω και να τους διευκολύνω. Άρχισα να έχω όλο και πιο πολλούς μαθητές. Κάποια στιγμή άφησα τη δουλειά μου, την κανονική μου δουλειά, και τα τελευταία 4 χρόνια είμαι full-time δασκάλα. Είναι αναμφίβολα η πιο cool και η πιο ευχάριστη δουλειά που έχω κάνει ποτέ μου. Σας υπόσχομαι ότι αυτό όλο δεν είναι showing off, δηλαδή δεν προσπαθώ να πω ότι εγώ έχω την πιο καλή δουλειά στον κόσμο. Έχω, αλλά είναι η δική μου γνώμη. Υπάρχουν και αρνητικές πλευρές σε αυτή τη δουλειά, θα μιλήσω όμως για αυτές αργότερα. Διδάσκω αγγλικά και ελληνικά, conversational practice, ομιλία. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, εγώ είμαι αυτή που καθοδηγεί τη συζήτηση και κάνει τις ερωτήσεις, πράγμα που μου αρέσει, πρώτον γιατί νιώθω ότι αυτό είναι όλο το νόημα της δουλειάς μου, να δώσω στο μαθητή το χώρο και την ευκαιρία να εξασκήσει τις γλωσσικές του ικανότητες, και δεύτερον, από ό,τι έχετε παρατηρήσει από τα podcast και τις συνεντεύξεις που κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω ερωτήσεις. So yeah! Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσω ένα περιβάλλον που θα επιτρέψει στους μαθητές να εκφραστούν, πολύ απλά γιατί αυτό είναι ένα περιβάλλον που αρέσει σε μένα να βρίσκομαι όταν μαθαίνω. Δηλαδή, θέλω να νιώθω ότι μπορώ να μιλήσω και μπορώ να κάνω λάθη, πολύ σημαντικό αυτό, χωρίς να φοβάμαι ότι θα υπάρξει αρνητική κριτική ή θα υπάρξουν αρνητικά σχόλια. Κάτι που κάνω πολύ σκόπιμα είναι ότι δεν χρησιμοποιώ ποτέ τη λέξη λάθος. Δεν λέω αυτό είναι λάθος ή έκανες λάθος. Αντίθετα, ρωτάω γιατί το είπες έτσι αυτό. Ποιο ήταν το thought process σου. Και ξέρω ότι αυτά ακούγονται πολύ βασικά πράγματα για ένα δάσκαλο να κάνει, αλλά έχω ακούσει horror stories από μαθητές που μου έχουν πει για άλλους δασκάλους. So, yeah. Αυτό που κάνω, ότι τους ρωτάω ποιο είναι το thought process σου, εξυπηρετεί σε δύο πράγματα. Πρώτον, κάνει την ατμόσφαιρα φιλική, ανοιχτή και προσιτή, γιατί κανείς δεν θέλει να περάσει μία ώρα, μισή ώρα, πέντε λεπτά ακούγοντας ότι κάνει συνέχεια λάθος. Επίσης, για τους πιο πολλούς από εμάς, η λέξη λάθος, wrong, mistake, έχει αρνητικά connotations. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι είναι διαφορετικό να σου πω έκανες λάθος, διαφορετικό να σου πω πού είναι το λάθος και ακόμα καλύτερο είναι να σου πω γιατί χρησιμοποίησες αυτές τις λέξεις έτσι. Έχω πάρα πολλούς μαθητές που στο πρώτο μάθημα έρχονται και είναι τρομοκρατημένοι, δεν είναι σίγουροι για το επίπεδό τους. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλοι, ανεξαιρέτως, όλοι οι μαθητές είναι καλύτεροι από όσο νομίζουν. Αυτό δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Φαντάζομαι είναι από το γεγονός ότι συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κάποιον που είναι φυσικός ομιλητής ή που έχει φτάσει ένα ψηλό επίπεδο και ξέρουμε ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί και νιώθουμε άσχημα. Μιλάω για τον εαυτό μου τώρα, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ αυτό αισθάνομαι. Anyway, είναι λοιπόν πάρα πολύ ικανοποιητικό
σημαντικό όταν τους βλέπω σταδιακά να αποκτούν ξανά αυτοπεποίθηση και να κάνουν πρόοδο και πάντα φροντίζω να τους το λέω ότι θυμάσαι το πρώτο μάθημά μας πώς ήταν. Θυμάσαι που δεν ήσουν σίγουρος, δεν ήσουν σίγουρη. Και τώρα κοίτα, συζητάμε για διάφορα θέματα, για πολιτική, για μουσική, για τέχνη, για τα πάντα. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω για μένα ως δασκάλα να το λέω. Γιατί είναι νομίζω πολύ δύσκολο ως μαθητές να κοιτάμε μόνο το πού θέλουμε να φτάσουμε και όχι το πού έχουμε φτάσει σε σύγκριση με το πού αρχίσαμε. If that makes sense. Επίσης, με τους πιο πολλούς μαθητές μου έχουμε αναπτύξει μια τόσο φιλική και ζεστή σχέση που πραγματικά δεν αισθάνομαι ότι είμαι η δασκάλα και είναι οι μαθητές μου. Απλά νιώθω ότι κάνω μια συζήτηση με ανθρώπους που συμπαθώ πάρα πολύ. The best. The best. Αυτό το μικρόφωνο είναι κάπως βαρύ τελικά. Όχι. Ξεκίνησα με το μικρόφωνο, θα το κρατάω. Πού είχαμε μείνει? Στα αρνητικά. Θα αναφερθώ στα αρνητικά, όχι για να παραπονεθώ, αλλά για να δείτε ότι παρόλο που είμαι από τους ανθρώπους που λατρεύουν τη δουλειά τους, πάντα, όχι πάντα, αλλά τέλος πάντων στη δική μου περίπτωση, υπάρχουν πλευρές που είναι λιγότερο επιθυμητές. Επίσης, αν κάποιος από εσάς βλέπει αυτό το βίντεο και θα ήθελε να ασχοληθεί με τη διδασκαλία, την online διδασκαλία, αυτά που θα πω μπορεί να σας φανούν χρήσιμα. Το πρώτο και το πιο μεγάλο αρνητικό είναι οι απρόβλεπτες ώρες και άρα το απρόβλεπτο εισόδημα. Δηλαδή, από τη μία είναι πάρα πολύ ωραίο ότι μπορώ να θέτω τις δικές μου ώρες, να κάνω το δικό μου πρόγραμμα. Από την άλλη, είναι αδύνατο να προβλέπω το πρόγραμμά μου και να προβλέπω με ακρίβεια πόσα μαθήματα θα έχω το μήνα και άρα πόσο εισόδημα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να έχετε στο νου, αν θέλετε να κάνετε αυτή τη δουλειά. Κάποιο άλλο αρνητικό, που δεν είμαι σίγουρη αν είναι αρνητικό, αλλά το βάζω στα αρνητικά, είναι ότι προφανώς δεν ταιριάζουμε με όλους τους ανθρώπους. Και έχουν υπάρξει φορές που δεν υπάρχει vibe, σύνδεση με το μαθητή. Ή κάποιες φορές ο μαθητής ή η μαθήτρια δεν μιλάει πολύ, ή είναι πολύ ντροπαλός, ή είναι εσωστρεφής, ή δεν... δεν ξέρω, δεν υπάρχει το... Οπότε, για παράδειγμα, στη δική μου περίπτωση, βρίσκω τον εαυτό μου να πρέπει να πιέσει την κουβέντα πολύ παραπάνω. Και αυτό με δυσκολεύει όχι απαραίτητα στο ότι πρέπει να μιλάω για μία ώρα, αλλά στο ότι δεν θέλω να είμαι εγώ αυτή που μιλάει πιο πολύ. Όπως είπα, νιώθω ακόμα αυτή την ευθύνη ότι ο άλλος άνθρωπος έχει πληρώσει για να κάνει speaking practice, να εξασκήσει την ομιλία του μαζί μου. Και αυτό είναι κάτι που μετά από 4 χρόνια ακόμα δεν ξέρω πώς να το εξισορροπήσω στο μυαλό μου. Και το τρίτο πράγμα, που πάλι δεν είναι αρνητικό, αλλά είναι κάτι που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας οπωσδήποτε, είναι να έχετε θέσει ένα ξεκάθαρο policy, μια πολιτική για ακυρώσεις μαθημάτων, για reschedules, για refunds και αυτά. Είναι καλό να υπάρχουν και να έχουν συμφωνηθεί εξ αρχής. Η διδασκαλία είναι μια δουλειά η οποία από την πρώτη στιγμή μου έδωσε τρομερή αυτοπεποίθηση. Έχω επαναλάβει αυτό το πράγμα 3 φορές στο βίντεο αυτό, αλλά είναι αλήθεια. Από τα 16 μου μέχρι τα 26 μου περίπου, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω την καριέρα μου, τι θέλω να κάνω στο μέλλον. Και αισθανόμουν άσχημα γιατί δεν μπορούσα να το βρω. Ένιωθα ανεπαρκής. Και η διδασκαλία είναι από εκείνα τα πράγματα που νιώθω πως κάνω καλά. Δεν υπάρχουν πολλά τέτοια πράγματα, 2-3 είναι, αλλά πραγματικά νιώθω πως το κάνω καλά. Αν δεν μπενέψεις στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο βγήκε αυτό το βίντεο, αλλά άμα το είδατε όλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε να κάνουμε μαθήματα μαζί, το link θα είναι στην περιγραφή, κάπου, κάτω, στην οθόνη. What am I saying? Εγώ θα σε βοηθήσω μαθητή να βελτιώσεις τις γλωσσικές σου ικανότητες. Okay. Or like... Oh, I like that! Να βελτιώσεις τις γλωσσικές σου ικανότητες. Okay, okay, that's great. We're gonna do it one more time. Okay, you're enjoying this? Yeah, this is so much fun. I love it.